του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε για την τιμή, κύριε φίλε. Καλή σας μέρα. Είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εγώ. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το νομοσχέδιο για την παιδεία. Ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μάλιστα, έχω εδώ κάποιες τοποθετήσεις. Δεν προσφέρει τίποτα. Αγνοεί την πραγματικότητα. Επιστρέφουμε στο 1980. Τελικά, αυτή η αντιπαράθεση είναι μια αντιπαράθεση ουσίας. Έχει ιδεολογικό περιεχόμενο, έχει ταξικό, έχει πρακτικό περιεχόμενο. Νομίζω ότι αν ο ελληνικός λαός πληροφορηθεί ποιες είναι οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, θα αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια αδίσταχτη αντιπολιτευτική τακτική, η οποία εξυπηρετεί και συμφέροντα βεβαίως. Η βασική επιδίωξη, θα ακούσετε, η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι να υπάρξει μια ρύθμιση στο χώρο των μεταπτυχιακών, τα οποία υπάρχουν στα πανεπιστήμια και στα οποία φοιτούν περίπου 50.000 φοιτητές. Δυστυχώς, χωρίς να θέλω να γενικεύσω, η εικόνα δεν είναι καλή, διότι υπάρχει μια προσπάθεια εμπορίου από μια πλευρά καθηγητών με μεγάλα δίδακτρα που αποκλείουν παιδιά που δεν έχουν οικογένειές τους και τα ίδια χρήματα για να πάνε στα μεταπτυχιακά και μετατρέπουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο, όπως ξέρετε, δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση σε ένα εμπόριο. Με βάση το νόμο, το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, καθορίζονται διαδικασίες ελέγχου, ούτως ώστε να δούμε αν είναι αναγκαία και σε ποια πανεπιστήμια είναι αναγκαία, το ύψος τους, και συνεπώς δίνεται δυνατότητα να είναι πολύ πιο χαμηλά τα δίδακτρα και όποιοι δεν έχουν, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν χρήματα, να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υποτροφιών. Κύριε Φίλε, όταν λέτε εμπόριο, γιατί είναι τουλάχιστον στα δικά μας τα αυτιά, ακούγεται περίεργα η φράση αυτή. Θέλετε ένα παράδειγμα. Ακριβώς πώς γίνεται μεταπτυχιακό αυτό το εμπόριο. Στην Ελλάδα, πώς γίνεται το εμπόριο. Το μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί σε πολλές είναι δωρεάν, και μάλιστα το Πολυτεχνείο για παράδειγμα είναι δωρεάν τα μεταπτυχιακά. Σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως σε οικονομικές σχολές, πληρώνεται 180 ευρώ την ώρα ο καθηγητής. Αυτό τι είναι, πέστε μου. Ποιος επιστήμονας οποιοδήποτε επίπεδου παίρνει 180 ευρώ την ώρα, σε ποιο μέρος του κόσμου? Αυτό είναι εμπόριο. Τα χρήματα αυτά βγαίνουν από τα υψηλά δίδακτα, 10, 12, 15.000 που καταβάλουν τα παιδιά. Και υπενήσεστε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό των μεταπτυχιακών σπουδών που ουσιαστικά αυτό που είπε και ο Υπουργός δυσφημίζει το Πανεπιστήμιο. Ένα μέρος, και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γενικεύω, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικά μεταπτυχιακά και πολλά από τα οποία είναι δωρεάν στα πανεπιστήμια. Ένα μέρος όμως είναι μεταπτυχιακά σκοπιμότητας. Μαϊμού, ας πούμε, μεταπτυχιακά μαϊμού. Δεν θέλω να πω τη λέξη μαϊμού, αλλά πάντως δεν εξυπηρετούν ακαδημαϊκές σκοπιμότητες. Κύριε Υπουργέ. Αλλά εξυπηρετούν αυτό το εμπόριο που είναι. Το εμπόριο, ακριβώς. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, εδώ υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα για μεταπτυχιακά, για έρευνα, μιας μεγάλης κατηγορίας παιδιών που έχουν καταξίαν αυτό το δικαίωμα αποκτήσει από τη μία πλευρά και από την άλλη στο προνόμιο λίγων, ας πούμε, καθηγητών οι οποίοι θέλουν να κάνουν εμπόριο και να έχουν δεύτερο και τρίτο μισθό από τα μεταπτυχιακά. Να το περάσουμε, θέλω, δεν ξέρω αν είναι κάτι για την παιδεία περισσότερο. Ενδεχομένως να την ξαναφέρουμε στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την παιδεία. Υπάρχει και δεύτερο θέμα το νομοσχέδιο, πολύ σοβαρό. Να το αναφέρω, γιατί έχει πολλά ζητήματα για την εκπαίδευση στο νομοσχέδιο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι καθιερώνονται οι διετείς κύκλοι σπουδών στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ από τελειοφύτους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν μια εξειδίκευση με επαγγελματικό προσανατολισμό υψηλού επίπεδου. Και αντί να πηγαίνουν τα παιδιά και να δίνουν χρήματα στα διάφορα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά ή άλλα αμφίβολης ποιότητας, θα γίνονται μαθήματα, επαναλαμβάνω, οργανωμένα διετής κύκλης σπουδών μέσα στα πανεπιστήμια, με προσανατολισμό σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αυτό είναι άλλο ένα δείγμα ότι η κυβέρνησή μας, ξεκίνησε από πέρσι, συνεχίζει και φέτος, θέλει να αναβαθμίσει την τεχνική εκπαίδευση. Για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να βγούμε βεβαίως με μια ριζική αλλαγή του μοντέλου της εκπαίδευσης, ειδικότερα όμως της τεχνικής εκπαίδευσης που είναι δυσφημισμένη και που, αν δεν μπορέσουμε να τις αποδώσουμε μέσα από συγκεκριμένες επιλογές μια ορατή ωφελημότητα και μια κοινωνική αναγνώριση,
θα είναι δύσκολο να βγούμε από την κρίση και να πάμε μέσω της ανάκαμψης στην ανάπτυξη. Θα μου επιτρέψετε να ξεφύγουμε προς ώρας λίγο μετά από το νομοσχέδιο για την παιδεία. Είναι κορυφαίο ζήτημα. Από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση το θέτει, το είπε και ο Θάνος πριν, με ένα πολύ ταξικό πρόσημο πλέον, ή τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο σύγκρουσης. Μπορεί να επανέλθουμε. Μας το έλεγε και η κυρία Τζούφη χτες. Ναι, μας το είπε πολύ έντονα η κυρία Τζούφη. Μήπως ο στόχος είναι αφήστε τα δημόσια να πάμε σε μια, ας το πούμε, πιο ιδιωτική μορφή εκπαίδευση. Κοιτάξτε, όλες οι τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως, αλλά και άλλων, είναι να απαξιώνουν, να δυσφημούν, να συκοφαντούν το δημόσιο πανεπιστήμιο και όλη τη δημόσια εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργείται στον κόσμο η εντύπωση ότι διάλυση, καταστροφή. Και πού πάμε? Στον ιδιωτικό τομέα, άρα και στην Ελλάδα. Είναι ο μπαμπούλας στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο όμως. Είστε αντίθετος με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, κύριε Φίλη? Είμαι αντίθετος με μια αντίληψη εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης. Και πιστεύω ότι, όπως ξέρουμε, τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε χώρες εδώ της γειτονιάς μας, και δεν αναφέρουμε στα μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι δημόσιου χαρακτήρα με την ευρύτερη έννοια, έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, έχουν λογοδοσία. Δεν θα έρθει Χάρβαρτ στην Ελλάδα. Κάτι υποβαθμισμένα κολέγια θα έρθουν από την Αγγλία ή από την Τουρκία ή από αλλού. Και αυτά θα ψευτοδίνουν. Θα δίνουν ψεύτικα ουσιαστικά κύβδηλα διπλώματα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε αντίθετοι. Δεν μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση όμως αυτό που ρώτησε ο Βαγγέλης. Δεν μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση των πανεπιστημίων που θέλουν να έρθουν στην πατρίδα, στη χώρα. Κοιτάξτε, εάν έχουμε αξιόπιστα, ισχυρά και ακόμη πιο ισχυρά και αξιόπιστα δημόσια πανεπιστήμια, τότε δεν θα είναι η συζήτηση σοβαρή. Διότι ούτε θα θέλει να έρθει στην Ελλάδα για να ανοίξει επιχείρηση. Γι' αυτό και όλη η συζήτηση, επαναλαμβάνω, περνάει μέσα από την απαξίωση των δημοσίων πανεπιστημίων και τη συκοφάντησή τους. Πρόσφατα στην Κεντρική Επιτροπή, είναι διτή η ερώτηση, τελευταία συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής την Παρασκευή και το Σάββατο. Από ό,τι έμαθα, θα μου το πείτε ή όχι, ασκήσατε ένα τόνο κριτικής, υπό την έννοια το ότι έχουμε τα πρώτα δείγματα για φέτος είναι ότι έχουμε ένα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα προς ώρας, το οποίο με τον τουρισμό αλλά και με τις υπόλοιπες ενέργειες της κυβέρνησης πρόκειται να γίνει ακόμα ισχυρότερο, ενδεχομένως και από το περσινό. Είπατε στην Κεντρική Επιτροπή, το έχετε πει και σε άλλες σας συνεντεύξεις, ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, στην προστασία του πολίτη. Εμένετε σε αυτή τη θέση? Υπάρχει μια, θα έλεγα, μια αντίθεση με τον Υπουργό Οικονομικών? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθεση, υπάρχει προβληματισμός. Και όταν υπάρχει προβληματισμός, διατυπώνονται και διαφορετικές απόψεις. Από διαφορετική σκοπιά. Δεν παίζετε κατενάτσιο εσείς πάντως. Ούτε κατενάτσιο παίζω, ούτε υιοθετώ το πρόγραμμα του Μνημονίου. Αντιθέτως. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι να συνεννοηθούμε ότι όταν έχουμε πετύχει, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που είχε δεσμευτεί σε πρωτογενή πλεονάσμα 4,5%, όταν έχουμε πετύχει, για παράδειγμα, πέρσι 0,5% πλεόνασμα και φέτος 1,7% πλεόνασμα, και για λόγους που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της οικονομίας και εν μέρει και της υπερφορολόγησης, αλλά και της καλύτερης λειτουργίας του εισπρακτικού μηχανισμού, φτάνουμε στο σημείο να έχουμε 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα, θεωρώ ότι λογικό είναι αυτό το εύρος ανάμεσα στο 0,5 και στο 4,5, ανάμεσα στο 1,7 και το 4,5, σε κάποιο σημαντικό βαθμό, δεν λέω όλα, να διατεθούν για την τόνωση του κοινωνικού κράτους. Σε ποιο επίπεδο είναι σημαντικό το ερώτημα? Γιατί δεν γίνεται. Ακούγεται εύλογη η πρόταση. Υπάρχουν οικονομικές, αντικειμενικές δυσκολίες. Να μπω στη θέση λοιπόν των ανθρώπων που διαχειρίζονται το πρόβλημα. Διότι υπάρχουν από την άλλη πλευρά οι δανειστές, οι οποίοι θέτουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα. Και διότι φέτος θα υπάρχει και ένας δεύτερος μηχανισμός ελέγχου που είναι οι αγορές. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά όμως πιστεύω ότι μια κυβέρνηση μπορεί να σχεδιάσει, όχι την τελευταία στιγμή, από τώρα, αυτήν τη δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των πλεονασμάτων για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχουμε δώσει δείγματα ενίσχυσης αυτών των τομέων περαιτέρω, πιο ισχυρά, πιο αποφασιστικά. Γιατί πιστεύω ότι μέσα από την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής, που επαναλαμβάνω δεν είναι πολιτική ρουσφετολογική, δεν αφορά πρόσωπα, αφορά το σύνολο των κοινωνικών λειτουργιών, των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών που πρέπει να ενισχύσουμε. Μέσα από αυτή την πολιτική θα γίνει σαφές, όταν γίνουν οι εκλογές σε 2-2,5 χρόνια, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια κυβέρνηση της αριστεράς και σε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Μου δίνετε πάσα τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Και πάσα για την κυβέρνηση της αριστεράς που είπατε και την κυβέρνηση της
κεντροδεξίας ή όπως αλλιώς τη χαρακτηρίζεται. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Καμένο απορρίφθηκε. Σωστά. Δεν είναι ζήτηση στη Βουλή ακόμα, αλλά η θέση της κυβέρνησης είναι όχι. Πιστεύετε παρά το γεγονός αυτό ότι ενδέχεται να βαρύνεται ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με παρεμβάσεις του στην υπόθεση του Νούρου Αν και τα λοιπά? Είναι δυνατόν να κάνουμε αυτή τη ζήτηση τώρα? Μιλάω για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν διαφωνήσει με κάποιες πρακτικές. Να σας απαντήσω. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι μια αναγκαστική επιλογή που προκύπτει από το σχεδιασμό δυνάμεων των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Σήμερα είναι όρος για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας. Αυτό αλλάζει. Και η πολιτική μέλλον. Σταθερότητα είναι αναγκαία για να βγούμε από την οικονομική κρίση και δυσπραγία. Φαντάζεστε τώρα να είχαμε άλλα θέματα πολιτικής αστάθειας στη χώρα μας. Αυτό είναι σαφές. Μιλάμε με έναν δημοκρατικό ρεαλισμό. Αλλάζει στο μέλλον αυτό. Προφανώς βγαίνοντας από τα μνημόνια, που δεν υπάρχει πια η διάκριση ανάμεσα σε μνημόνιο και αντιμνημόνιο, αλλά μπαίνουν σε άλλη βάση, γίνονται πιο κανονικές οι εξελίξεις στην πολιτική ζωή της χώρας και είναι προγραμματικά πια πιο διαφοροποιημένες και διακριτές από εδώ οι συντηρητικές, από την άλλη οι προοδευτικές γραμμές, προφανώς αυτό το πράγμα τίθεται σε άλλη βάση. Από το 18 και μετά, δηλαδή από τον Αύγουστο από το 19, του 18. Από το 19 και μετά, θα κάνουμε εκλογές. Πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές? Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει θέμα πολιτικής αστάθειας. Κάνουμε τις εκλογές, πάμε σε εκλογές και μετά θα δούμε το τι γίνεται. Συζητάμε το θέμα των συμμαχιών, αυτό λέτε. Και στις εκλογές συζητάμε. Το πρόγραμμα, ο ένας και ο άλλος. Τι λέει? Με το ΠΑΣΟΚ συζητάτε, κύριε Φίλιππ? Όχι, δεν συζητάμε το ΠΑΣΟΚ. Συζητάμε αυτούς που ενδιαφέρονται για ένα πρόγραμμα προοδευτικής αλλαγής στη χώρα μας. Διότι το ΠΑΣΟΚ λέει τζάμπα ψάχνουν συνενόχους για τα αδιέξοδά τους. Όταν κάνατε την πρώτη πρόταση, ναι, υπήρξε γυρία γεννηματά η οποία εμφανίστηκε μάλλον ενοχλημένη από την πρόταση και είπε αυτό ακριβώς που σας λέω. Κατανοητή ενόχληση της κυρίας γεννηματά, πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει δορυφόρος του κύριου Μητσοτάκη ή αν θα μπει σε μια τροχιά προγραμματικής συνεργασίας με δυνάμεις που δεν είναι δεξίες. Άρα εσείς τι συζητάτε όμως τότε? Εμείς πρόγραμμα θέτουμε για συζήτηση. Με ποιον όμως? Όποιος το, όχι, θα κριθεί από το λαό ο καθένας τι λέει. Αν το πρόγραμμα αυτό είναι αποδεκτό από άλλες δυνάμεις ή όχι και ποιες. Ο λαός είναι τελικός κριτής. Δεν υπάρχει μαγειρία πίσω από τις πλάτες του λαού. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναγκαστική αυτή επιλογή συνεχίζεται και μετά τις εκλογές. Αν και εφόσον ο λαός σας τώρα μου ζητάτε να σας πω τι θα γίνει την επομένη των εκλογών, είναι δυνατόν? Εμάς συζητάμε ήδη για το ενδεχόμενο συμμαχείο. Όχι, συζητάμε για το πρόγραμμα. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Με ποιο πρόγραμμα κατεβαίνουμε σε εκλογές και εμείς και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις? Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη μου διαφοροποίησης ανάμεσα σε ένα προοδευτικό δημοκρατικό πρόγραμμα που κορμός αυτού του προγράμματος είναι η αριστερά στη χώρα μας και μπορεί να συνεργαστούν και άλλες δυνάμεις κεντροαριστεράς και από την άλλη για ένα νεοφιλελεύθερο συντηρητικό πρόγραμμα που θα έχει και αυτό συνεργασίες μέχρι και την ακροδεξιά από ό,τι βλέπω ο κ. Μητσοτάκης φλερτάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα αυτή. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη οι σοσιαλδημοκράτες επανατοποθετούνται. Φεύγουν από την αγκύλωση. Και η αριστερά επανατοποθετεί. Και βεβαίως και η αριστερά. Δεν πάει με δεξιά όμως. Αναζητεί συμμαχίες στον χώρο των πρασίνων, των σοσιαλδημοκρατών. Αυτό κάνει βεβαίως. Των κινημάτων. Και στην Ελλάδα αυτό θα γίνει. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή κανονικότητα. Τα άλλα είναι ιδιομορφίες. Κύριε Φίλη, με συγχωρείτε, νομίζω. Θα ήθελα να έρθω σε ένα σημείο το οποίο το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, έχει απασχολήσει πολύ τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Μιλάω για τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη και για το έτοιμο της Νέας Δημοκρατίας για Εξεταστική Επιτροπή. Θα ήθελα την άποψή σας. Τι να σχολιάσω? Ότι η Νέα Δημοκρατία κάθε εβδομάδα ζητάει μια Εξεταστική Επιτροπή και ότι προσπαθεί να αποφύγει από τα κρίσιμα ζητήματα που έχει ο κόσμος σήμερα και να οικοδομήσει μια αντίληψη βενεζουελοποίησης της πολιτικής ζωής της χώρας. Κρίνει ο λαός στο θέμα αυτό. Εδώ πέρα έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την κοινωνία, με την πολιτική, με το κράτος. Υπάρχει μια ουσία όμως στα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πολιτική διαφορά η οποία ετάμει το καλοκαίρι του 2015 με την επιλογή που έκανε τότε η κυβέρνηση και με τη στάση του κ. Βαρουφάκη και η οποία εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 με τις εκλογές. Κύριε Φιλή, αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί θέλουμε να έχουμε μια ιστορική, έτσι, να έχουμε ιστορικές αναφορές, να καταγράψουμε μια ιστορία που είναι πολύ πρόσφατη και θέλουμε όλοι να τη δούμε και να την διερευνήσουμε. Γίνεται για το καλές πωλήσεις που είπε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Βαρουφάκη, που ευχήθηκε για την προβολή του κυρίου Βαρουφάκη, γιατί η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει μια λιγότερο υπεύθυνη συμπεριφορά και στάση της κυβέρνησης. Ο καθένας.
Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη όμως είναι να μάθει την αλήθεια, να μην κρύβεται τίποτα, καμία αντίρρηση. Και το σημαντικότερο, ποια είναι η εξέλιξη. Ποια είναι η αλήθεια? Η εξέλιξη είναι η αλήθεια. Οι αποφάσεις που ρίχνουν δημόσια, όχι οι αναφορές στα παρασκήνια. Δημόσια λοιπόν η κυβέρνηση πήρε το πολιτικό κόστος τον Ιούλιο του 2015 και είπε αυτό θα κάνω. Και δεν είπε μετά θα το κάνω χωρίς να ρωτήσω το λαό, ό,τι λέγανε ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς κλπ. Είπε τώρα θα δούμε, το εγκρίνει αυτό ο λαός. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Όλα τα άλλα να δεχθώ ότι μπορεί να έχουν κάποια αξία όσο είναι αληθή και δεν απηχούν απλώς υποκειμενισμούς ακραίους. Αλλά από εκεί και πέρα. Πολιτικό θέμα όμως έχει δημιουργηθεί και με την ιστορία της δικαιοσύνης. Η όξη σας βρίσκει σύμφωνο μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης? Όχι, δεν με βρίσκει. Και δεν σας βρίσκει σύμφωνο η όξη μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η δημοκρατία, η οποία υπηρετείται από τρεις λειτουργίες, θεωρώ αναγκαίο για τη λειτουργία της δημοκρατίας να υπάρχει συνεννόηση των λειτουργιών και όχι αντιπαράθεση, στο πλαίσιο το συνταγματικό. Δεύτερον, διότι πιστεύω ότι όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μέσα από μια αντίληψη με τοπική σύγκρουση. Υπάρχουν μηχανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου στο εσωτερικό της δικαιοσύνης, που πρέπει να ενεργοποιούνται. Ασκήθηκε και κριτική για την τοποθέτηση της κυρίας Στάνου. Θα ολοκληρώσω. Δεύτερον, υπάρχουν δυνατότητες νομοθετικής θεραπείας. Για παράδειγμα, υπάρχει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που λέει, κατά εξακολούθηση νομολογεί, ότι δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή η καθυστέρηση των δουλευμένων, των εργαζόμενων. Μάλιστα. Μάλιστα. Χθες υπήρχε μια τροπολογία του ΚΚΕ, την οποία έκανε αποδεκτή η κυρία Αξόγλου, που απαντά στο θέμα της νομολογίας αυτής με νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα. Και άλλα θέματα μπορεί στο πλαίσιο του συντάγματος να θεραπεύσει νομοθετικά μια κυβέρνηση. Υπήρξε τώρα. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα. Αν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα, μια αντίληψη με τοπική σύγκρουση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στην δικαιοσύνη, και αυτό είναι λάθος εκτίμηση της κυβέρνησης όταν εκφράζεται, και μερικές φορές εκφράστηκε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται συνδικαλιστικές ενώσεις των δικαστών με έναν τρόπο ο οποίος υποτιμά και υποβαθμίζει η λειτουργία της δικαιοσύνης. Είναι αδιέξοδο αυτό. Και πιστεύω ότι θα είχαμε να κερδίσουμε όλοι εάν έπεφταν οι τόνοι και αν η δικαιοσύνη επαναρχόταν στα συνταγματικά της καθήκοντα και η κυβέρνηση ήταν πιο προσεκτική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δικαιοσύνης. Υπήρξαν υπερβολές και από τις δύο πλευρές, αν κατάλαβα άλλου καλά τύπου, τα λεγόμενά άλλου τύπου, σας. Άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Ο κ. Παπαγγελόπουλος, για να είμαι και εγώ πιο σαφής, που είπε αυτά που είπε για τη δικαιοσύνη, που είναι τυφλή, κουφή, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε, που έβλεπε μίζες και σκάνδαλα να περνάνε. Κατά την άποψή σας, ο λόγος του έτσι είναι λίγο υπερβολικός ή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Κοιτάξτε, δεν έχω στοιχεία για να απαντήσω με γενικό τρόπο, αλλά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στη δικαιοσύνη με γενικεύσεις, αυτό είναι αλήθεια. Το ότι το τονίζω όμως, η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών ορισμένες φορές εμφανίζεται μεροληπτική. Αυτό είναι αλήθεια. Η κριτική όμως της αποφάσης της δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Αυτή η απόφαση, επειδή γνωρίζουμε την υπόθεση, λένε οι φορείς, οι νομικοί, οι πολίτες, κρίνεται με βάση την νομική της συνέπεια, όχι τη σκοπιμότητα. Επειδή η Νέα Δημοκρατία μιλάει για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, δεν μιλάει για κριτική. Έχει εμπειρία τον δικό της χρόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι αποφασίσατε στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Φίλη? Ακόμα δεν έχουμε δει το σχέδιο. Να στραφούμε προς την κοινωνία με αποφασιστικό τρόπο, και τώρα που είμαστε σε μια φάση που οι δυσκολίες δεν έχουν περάσει όλες, υπάρχουν δυσκολίες και μπροστά μας, να μην ξεχάσουμε ότι η προτεραιότητα είναι η καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Κύριε Υπουργέ, πολύ επιγραμματικά. Αλλά το ίδιο λέει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα κριθεί λοιπόν στην πράξη ποιος είναι πιο αποτελεσματικός ή και ειλικρινής. Επειδή αυτό είναι η δημοκρατία. Για τη δικαιοσύνη, πολύ επιγραμματικά και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχει ζήτημα κατά την άποψή σας με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου? Τι ζήτημα? Αν υπάρχει ζήτημα στο θέμα, επειδή ετέθη, σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα, το ντοκουμέντο, ένα ζήτημα αποφυλάκησης δύο ανθρώπων καταδικασμένων για ναρκωτικά. Δεν θέλω να μπω σε ειδικά ζητήματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν γνωρίζω τα ζητήματα αυτά. Διαβάζω κι εγώ. Ας τα κρίνει και ας τα διερευνήσει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ.